Καλησπέρα σε όλους, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα νέο επεισόδιο Run Simulator στο κανάλι. Σήμερα θα πάμε να δούμε νέα πραγματάκια στο ράτζο μας. Σήμερα θα προσπαθήσουμε, γιατί μου είχατε πει στο προηγούμενο επεισόδιο, τον τρόπο που μαζεύουμε γάλα από την Αγελάδα, να πάμε να πάρουμε πρώτη φορά γάλα από την Αγελάδα. Το είχα βρει και μόνος μου, αλλά σας ευχαριστώ. Είχατε γράψει πάρα πολλά σχόλια με τον τρόπο που πρέπει να μαζέψεις το γάλα. Οπότε σας ευχαριστώ και δεν θέλω να χάσουμε άλλο χρόνο. Θέλω, πριν πάμε στο βίντεο όμως, να κάνετε μια εγγραφούλα για να μην χάσετε επόμενα νέα βίντεο. Φτάσαμε και στους 18.000 συνδρομητές, οπότε σας ευχαριστώ, φτάνουμε σιγά σιγά στους 20. Και θέλω να κάνετε μια εγγραφούλα άμα δεν θέλετε να χάσετε επόμενα νέα βίντεο που ανεβαίνουν στο κανάλι μου. Πριν πάμε στο βιντεάκι όμως, να ακολουθήσει λίγο το μήνυμα από τον χορηγό μας. Ακολουθεί μήνυμα από τον χορηγούλη αυτού του βίντεο, eneva.com. Τσέκαρε τα link στην περιγραφή για παιχνίδια σε καταπληκτικές τιμούλες. Επίσης, υπάρχουν και προσφορές σε διάφορα παιχνίδια. Πολλά simulator games σε πολύ καλές τιμές, PlayStation Plus κάρτες και γενικά υπάρχουν πολλά games σε καλές τιμές. Και στο καλάθι μην ξεχάσεις τον κωδικό Unbox Series για 3% εκπτωσούλα. Λοιπόν παιδιά, όπως βλέπετε εδώ πέρα τα ζωάκια μας θέλουνε φαγητό επιγόντως. Μέσα βγήκε ένα μικρό γουρουνάκι εκτός. Πάμε να βάλουμε λίγο φαγητό εμείς. Να ανοίξουμε λίγο και τα φωτάκια. Μπήκε μέσα μόνο του. Λοιπόν, βρήξαμε λίγο φαγητό εδώ στα γουρουνάκια μας. Τα γουρουνάκια όπως βλέπετε έχουν γίνει και άλλα μικρούλια. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 μικρά, έχουμε και τα πιο μεγάλα τα προηγούμενα. Οπότε σήμερα όλα τα μεγάλα θα φύγουν. Θα τα σφάξουμε γιατί τρώνε πάρα πολύ. Παιδιά, δεν συμφέρει καθόλου. Πραγματικά δεν συμφέρει καθόλου. Εδώ οι κοτούλες μας τι λένε? Προς το παρόν είναι εντάξει. Εμείς έχουμε λεφτά να πάμε να πάρουμε φαγητά. Όπως βλέπετε λίγο με το ranch, κάποια στιγμή μου έκανε κάτι προβληματάκια. Και όπως βλέπετε κάτω στο γρασίδι φαίνεται λίγο έτσι περίεργο. Λίγο στα μαλλιά που φαίνονται λίγο τα pixels. Μάλλον είναι bug του παιχνιδιού, γιατί έχω δοκιμάσει τα πάντα σε settings. Όταν λέμε τα πάντα, τα πάντα. Περιμένουμε κάποιο update, ίσως το διορθώσουνε. Τώρα αυτό θα είναι σήμερα, ελπίζω να φαίνεται και καλά παιδιά, δεν ξέρω πως φαίνεται πραγματικά. Ελπίζω να μην είναι μεγάλο το κακό και να ανέβει το βιντεάκι, γιατί θα έχουμε πραγματάκια ωραία να κάνουμε σήμερα. Ωραία, φτάσαμε στο μαγαζί όπως βλέπετε παιδιά, πάμε να παραγγείλουμε μέχρι 10 μπορούμε να παραγγείλουμε μια φορά, οπότε πάμε να βάλουμε 10 τσουβαλάκια με wheat να τα πάρουμε, να πάμε να ταΐσουμε λίγο τα ζώα μας, γιατί έχουν μείνει. Λοιπόν, εδώ πρέπει να αγοράσουμε και κάτι ακόμα. Πρέπει να πάρουμε αυτό το μεταλλικό κουβά. Θα πάρω αυτόν εδώ εγώ. Είναι για να μαζεύεις το γάλα από την Αγελάδα. Οπότε πάμε να δούμε και τον τρόπο που μαζεύεις και το γάλα σου. 10 τσουβαλάκια έχω πάρει. Πάμε να πάρουμε όλα τα λεφτά μας τώρα σε wheat. Να μας μείνει και ένα 80. Δεν έχουμε άλλα αυτή τη στιγμή. Θα βγάλουμε όμως. Έχουμε κρεατάκια που πρέπει να πουλήσουμε. Οπότε μην αγχώνεστε καθόλου. Αυτά τα χρειαζόμαστε να ταΐζουμε τα ζώα μας. Παίρνω λίγα παραπάνω αφού τελειώνουν, που τελειώνουν γρήγορα. Να έχουμε τουλάχιστον να τα ταΐσουμε λίγο. Ωραία. Και αυτό το κουβά εδώ. Έχω και ένα κοτοπουλάκι στην ακρούλα εκεί όπως είδατε. Γυρνάμε πίσω τώρα με το φορτηγό. Έχω αφήσει την πόρτα ανοιχτή. Ελπίζω να μην υπάρχει κάποιο προβληματάκι. Πάμε πίσω με την ησυχία μας. Ωραία. Λοιπόν, πάμε πρώτα στα κοτόπουλα γρήγορα γρήγορα, γιατί τα κοτόπουλα είναι το πιο σημαντικό. Να ζήσουν τα κοτοπουλάκια. Θέλουμε και νεράκι εδώ στον κουβά. Εδώ τα κοτοπουλάκια έχουν γίνει αρκετά όπως βλέπετε. Και μικρά και κίτρινα και ανάμεικτα. Και έχουμε και μερικούς κόκορες μέσα, τους οποίους θα τους διαχωρίσουμε στη συνέχεια του βίντεο. Λοιπόν παιδιά, πάμε τώρα όπως βλέπετε να πάρουμε το κουβά, το κουβαδάκι. Και όπως βλέπετε τώρα εκεί που είναι η Αγελάδα μας δείχνει ότι πρέπει να την αρμέξουμε. Βάζεις από κάτω το τέτοιο και start milking. Και πατάς μία το W, μία το Α. Μία το D, μία το Α. Μία το D, μία το Α. Και αν το κάνεις λάθος θα χάσεις γάλα. Ωραία, ωραία. Α, δεν έχει άλλο milk. Τέλεια. Παίρνουμε τον κουβαδάκο και μετά τον αδειάζουμε εδώ. Και αυτός ο κουβάς είναι τώρα 7 λίτρα. Όπως είναι όλοι οι κουβάδες. Οπότε αφήνουμε τον κουβά εδώ και αύριο το πρωί μπορείς να μαζέψεις γάλα από την Αγελάδα 2 φορές τη μέρα. Η μία είναι τώρα το βράδυ και η άλλη το πρωί.
Εδώ τι έχουμε, wild meat έχουμε εδώ. Τέλεια, εδώ θα βάλουμε λίγο τα γουρουνάκια τα μεγάλα να πάμε να τα σφάξουμε και αυτά. Έλα εδώ. Αυτό είναι το θηλυκό μας. Αυτό τι είναι το μικρούλι. Έχω και εδώ θηλυκό και αρσενικό, ωραία. Πάμε να σφάξουμε αυτό το ένα το μεγάλο. Όπως βλέπετε παιδιά έχουμε αρκετά γουρουνάκια και γι' αυτόν τον λόγο θέλω να τα σφάξω. Θα πάρω και αυτό να χωράει και άλλο ένα λέτε πάνω ή δεν θα χωράει. Τώρα είναι βράδυ. Τα αφήνω. Πάμε να σφάξουμε το ένα που έχουμε πάνω στην καρότσα. Ωραία. Πάμε προς το σπίτι τώρα. Ωραία. Πάμε να φέρουμε το καλαθάκι. Αυτό το καλαθάκι μέσα έχουμε τα κρέατα. Εδώ είχα φτιάξει μερικά λουκανικά και όπως βλέπετε έχουν γίνει 100%. Τώρα θα πάω να φέρω λίγο το άλλο το ψυγιάκι που έχουμε πέρα με το άγριο κρέας που έχει μέσα. Να το φέρουμε εδώ να το αδειάσουμε και να βάλουμε λίγο μέσα κρέατα για από το χοιρινό εκεί πέρα. Ωραία. Κόμπωσα εδώ πάνω και φύγαμε. Έχω πετάξει κάτω τα πραγματάκια. Πάμε εδώ να δούμε πόσα θα πάρουμε. Είναι αρκετά πάλι. Για ακόμα μια φορά είναι αρκετά. Οπότε και τα άλλα μπορούμε να τα σφάξουμε τα μεγάλα το πρωί. Τώρα γιατί έχω φως εδώ μέσα το φακό αναμένο. Αφού έχουμε άφθονο φως δικό μας. Τώρα πάμε να φτιάξουμε καμιά συνταγή εδώ πέρα να πουλήσουμε μέχρι το πρωί άμα μπορέσουμε. Λοιπόν, παίρνουμε εδώ, βάζουμε εδώ, κόβουμε και μαδάκο, τα γνωστά κόλπα. Να φτιάξουμε συνταγές, να έχουμε για το πρωί έτοιμες. Κόβουμε κι άλλο. Προσθέτουμε και αυγουλάκια. Τώρα δεν μπορούμε, γιατί έχουμε βάλει εδώ, έχουμε βάλει κιμά μέσα ήδη. Έχουμε φτιάξει 3 μέχρι στιγμής, όπως βλέπετε, λουκανικάκια. Θα πάρω από εκείνα εκεί, να βάζουμε σιγά σιγά μέσα. Να τα κρεμάμε, 6. Πρέπει να έχω βάλει και εδώ μέσα, αν δεν κάνω λάθος. Έχω βάλει και εδώ μέσα, ναι. Είχα φτιάξει ένα κουβά τέτοιο. Το είχα φτιάξει όλα τα 12 κομματάκια που ήταν. Τα είχαμε βάλει όλα μέσα, ωραία. Μπορούμε να αποθηκεύουμε τα λουκάνικα εδώ πάνω. Και θα τα πάρουμε το πρωί μόλις θα αδειάσουν λίγο τα ψυγιάκια. Γιατί τώρα είναι γεμάτα με το κρέας από το γουρουνάκι. Και δεν μπορούμε να βάλουμε κάτι άλλο μέσα. Έχουμε φτιάξει σχεδόν τα μισά κομμάτια κρέας από το ένα το ψυγείο σε λουκάνικο, οπότε μας απομένουν ακόμα 5 μαζί με αυτό από το ένα το ψυγιάκι. Έχουμε ακόμα εδώ άλλα 12. Εδώ έχω χώρο για ακόμα πόσα λουκάνικα. Έχω άλλα 2 εδώ λουκανικάκια που ήταν έτοιμα. Εδώ σε αυτή τη στήλη έχω 2 και 6, 8 λουκάνικα ακόμα μπορώ να φτιάξω, να αποξηράνω. Ωραία. Να το έχουμε στο νου μας. Μην τα φτιάξουμε όλα και μετά δεν έχουμε που να πάμε ή μπορούμε να τα βράσουμε πάλι όπως είχαμε κάνει για την προηγούμενη φορά. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Το πρωί πιστεύω θα βγάλουμε αρκετά λεφτά. Να πάμε να αγοράζουμε και μερικά μεταλλάκια που θέλουμε για να βάζουμε το σιλό που είχαμε πει. Και το πρωί επίσης θα πάμε να κατασκευάσουμε και την πρώτη μας αποθήκη. Να αρχίσουμε να δούμε λίγο όπως είναι. Είχα κάνει εγώ λίγο farming σε ξύλα. Οπότε έχουμε μερικά ξυλάκια. Δεν είμαστε τελείως άδεια από ξύλα, αλλά θα χρειαστούμε και περισσότερα πιστεύω, γιατί δεν έχω ξαναφτιάξει σπίτι, κάποιο κτίριο μόνος μου με blueprint δικό μου, οπότε δεν ξέρω και πόσα υλικά θα χρειαστεί. Το ένα θα πάμε να το βάλουμε σε αυτή εδώ τη στήλη. Τέλεια. Παίρνει άλλο ένα ακόμα εδώ, οπότε παίρνουμε τώρα το ψυγιάκι, παίρνουμε αυτά τα λουκανικάκια από κάτω που έχουμε και εδώ πέρα. Πόσα έχουμε ήδη μέσα, έχουμε 6 στα 12. Οπότε μπορούμε να πάρουμε άλλα τόσα από εδώ. Έχουμε γεμίσει και σε αυτό. Αφήνω το ψυγιάκι εδώ στην ακρούλα. Έχουμε και αυτά τα κρεατάκια εδώ πέρα. Θα τα πουλήσουμε και αυτά το πρωί. Τώρα εγώ θα κάτσω να φτιάξω λίγο και τα υπόλοιπα 12 κομμάτια που έχω εδώ. Αλλά επίσης έχουμε και έξω πόσα κομμάτια εδώ φαγητό. Πριν πάμε όμως να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, θέλω να πάμε εδώ πέρα να δούμε τι αυγουλάκια παίζουν. Να καθαρίσουμε λίγο τα κοτοπουλάκια γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά. Για ακόμα μια φορά πολλαπλασιαστήκανε. Αυτός πρέπει να είναι κόκορας. Ναι, είναι κόκορας. Πάμε να το μεταφέρουμε στο άλλο το κοτέτσι.
που έχω πει να έχουμε μόνο κοκόρια στο άλλο. Τα γουρουνάκια βγήκαν όλα, κοιμούνται έξω εδώ. Και έχουμε και μπόλικα αυγουλάκια και εδώ πέρα. Καθαρίζουμε λίγο πρώτα όμως. Έχει αρκετά. Είναι πολλά τα ζώα τώρα εδώ μέσα. Και βρωμίζει πολύ γρήγορα ο χώρος. Κάτσε να κάνουμε λίγο την ακρούλα το κότο. Αυτό πέθανε. Αυτό πέθανε το ένα. Μάλλον δεν είχε φάει. Και αυτή πέθανε. Όχι ρε φίλε. Τώρα σε αυτό που το έχουμε ανοιχτό το κοτιτσάκι, πάμε να τα ταΐσουμε λίγο. Ωραία. Νερό, έχουν 3,5 εδώ και έχουν και 2,3. Εντάξει είμαστε. Δεν τσέκαρα πάνω να δω αν είναι εντάξει ζωντανά όλα. Ωραία, αυτά είναι εντάξει τώρα. Πάμε να βάλουμε και στα υπόλοιπα ζωάκια φαγητό. 14, να το συμπληρώσω όλο, άλλο ένα θέλει. Βλέπετε, πήραμε λίγα παραπάνω σακουλάκια φαγητό και μας έχει μείνει λίγο. Τώρα το πρωί θα χρειαζόμαστε να κατέβουμε κάτω. Αυτός είναι ξύπνιος, θα φάει το βραδάκι. Καλά θα περάσει. Λοιπόν, κλείνω εδώ. Πάμε να πάρουμε και εδώ ένα σάκο να ρίξουμε και εδώ πέρα φαγητό. Έχει και εδώ μια ξύπνια κότα. Πετάγομαι τώρα λίγο στο σπίτι, παίρνω λίγο το egg basket να μαζέψουμε λίγο τα αυγά από το ένα το κοτέτσι. Στα άλλα θα τα ελέγξω ποια έχουν μέσα κοτοπουλάκι και μετά θα τα βάλω μέσα. Αλλά στο ένα όπως είμαστε, πάμε να τα μαζέψουμε όλα, να έχουμε αυγουλάκια για να δώσουμε. Κοιτάξτε πόσα έχει εδώ. Πω, πω, πω. Αυτά θα πάω για πούλημα τώρα, δεν θα φτιάχνω άλλα σε συνταγή. Πω, πω, πω. Τσεκάρετε λίγο εδώ πέρα. Έχουν γίνει μπόλικες οι κότες. Και είναι σχεδόν μόνο κότες εδώ μέσα. Εκτός άμα ξεφύγει κανένας κατάσκοπος κόκορας. Όπως ο άλλος που τον πιάσαμε πριν. Και κάνουν μόνο αυγουλάκια και έχουν αρκετά. Τέλεια, δεν βλέπω κάτι άλλο. Γεμίσαμε λίγο το καλαθάκι. Πάμε να ελέγξουμε λίγο και τα άλλα. Και όποια είναι για πούλημα, τα πάμε για πούλημα, παιδιά. Να έχουμε λίγο χρήματα τώρα γιατί έχουμε ξεμείνει τελείως. Τέλεια, μαζέψαμε αυγουλάκια. Τα αφήνω και αυτά εδώ πέρα να πάμε να τα πουλήσουμε το πρωί. Τώρα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για εσάς. Εσείς δεν θα δείτε σχεδόν τίποτα, θα δείτε κατευθείαν το πρωί που θα ξημερώσει. Αλλά εγώ θα περάσω μια δύσκολη βραδιά εδώ πέρα να φτιάξω μερικά ακόμα λουκανικάκια. Ίσως τα βράσω, ίσως τα αφήσω και να τα αποξηράνουμε το πρωί μόλις μαζέψουμε τα υπόλοιπα. Γιατί αποξηραμένα τα πραγματάκια, αποξηραμένα τα λουκάνικα βγάζουν περισσότερα χρήματα από ό,τι είναι τα βραστά. Οπότε ίσως και να περιμένουμε δεν μας βιάζει και κανένας. Σήμερα δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Κάθισα λίγο ίσα εδώ 2 λεπτά να ξημερώσει καλά. Από το βράδυ έφτιαχνα λουκάνικα εδώ πέρα όπως βλέπετε. Να τα, έχουν πέσει κάτω. Εδώ περιμένουμε να γίνουν και αυτά. 88. Εδώ έχουν γίνει όλα αυτά. Έχουμε ακόμα ένα 87 και έχουμε βάλει ένα πριν λίγο. Οπότε παίρνουμε τώρα εδώ πέρα αυτό το ψυγιάκι. Παίρνουμε όσα λουκάνικα έχουν γίνει. Τα τοποθετούμε μέσα για να πάμε σε λίγο να τα πουλήσουμε. Ωραία, παίρνουμε και εδώ τα υπόλοιπα. Τώρα έχω 10 μέσα. Έχω 10. Μπορώ να πάρω άλλα 2 από ό,τι μας λέει. Άλλα 2 δεν έχω τώρα. Θα περιμένουμε λίγο ακόμα. Βάζω και αυτό εδώ πέρα στην ακρούλα μαζί με το άλλο. Μπορώ να το βάλω και από πάνω. Όχι. Ωραία, περιμένουμε τώρα. Τέλεια, έχω βάλει και άλλα εδώ. Αυτά θα γίνουν. Αυτό είναι 97%. Αυτά εδώ γίνανε τα περισσότερα, οπότε έλα εδώ, παίρνουμε μερικά ακόμα, κάτσε εδώ, βάζουμε 2 ακόμα. Γίνανε και τα υπόλοιπα, αλλά τώρα δυστυχώς δεν μπορούμε, δεν έχουμε χώρο ακόμα να τα βάλουμε, θα έρθουμε να τα πάρουμε στη συνέχεια μαζί με τα υπόλοιπα. Φορτώνουμε οπότε στην καρότσα, πάμε για πούλημα τώρα. Πάμε να δούμε και τι προσφορές παίζουν στα μαγαζιά. Έχει ανοίξει τώρα το μαγαζί, ανοίγει 8 η ώρα, δεν θυμάμαι, μέχρι κατέβουμε κάτω με την ησυχία μας. Θα ανοίξουν. Πρέπει να πάει 8 η ώρα ακριβώς για να σηκωθούν τα παιδιά. Να τα, 8 done, ξυπνάνε. Λοιπόν, αγελαδίτσα, έλα εδώ. Αγελάδα. Έχει, να τις μαζέψουμε. Έχει. Μπαπ. 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 Άλλη μία και άλλη μία. Φτάνει, εντάξει. Συγγνώμη. Πώς βρέθηκα απ' έξω. Η αγελαδίτσα έχει βγάλει 14. Πάμε λίγο.
Να το φορτώσω για αυτό το 14 πάνω. Μήπως και έχει κάτι να το πουλήσουμε. Κάνια προσφορά να δούμε λίγο πόσο παίζει τιμές και αυτά, να ξέρουμε πάνω κάτω τι γίνεται. Το βάζω εγώ το πίσω και το ξαναφέρω. Πολύ πολύ. Το πολύ πολύ. Λοιπόν, τι έχουμε? Chicken meatball, beef και wild meat. Beef. Δεν έχω beef. Λοιπόν, θέλω να δω λίγο τι τιμές παίζουν το γάλα. Το milk, βλέπετε, το βάζει σε συσκευασμένα και είναι 3. Δεν αξίζει με τίποτα. Ίσως πάμε να φτιάξουμε κάποιο τυρί, να δούμε λίγο πώς γίνεται και αυτή η διαδικασία. Τώρα, άμα τα πουλήσω όλα αυτά, παίρνω 1700. Αλλά εγώ θα ήθελα να τα πουλήσω κάποια στιγμή να έχει καλές τιμές. Μπορώ να πουλήσω 560 αυτά, 840 τα άλλα. Πάμε να πουλήσουμε αυτά, παιδιά. Γιατί δώσαμε λίγο κόπο. Όχι το γάλα. Και αυτό. Έχουμε πάει στα 1700, μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε, αλλά έχουμε κι άλλα στο σπίτι. Και γι' αυτό το λόγο δεν τα κράτησα. Θέλω και τα χρήματα, γιατί δεν είχαμε σχεδόν τίποτα, είχαμε 70 μόνο. Πάω λίγο μέχρι το μαγαζί τώρα να δω λίγο τι πραγματάκια χρειάζεσαι για να φτιάξεις το τυρί. Το mold αυτό που έλεγε. Να αρχίσουμε να φτιάχνουμε λίγο κι από αυτό. Έχει πιάσει μπόρα πάλι όπως βλέπω. Έχουμε αυτό το white mold και το mold. Αλλά τι άλλο χρειάζεται για να φτιάξεις? Δεν χρειάζεται κάποιο μηχάνημα, απλά το το βράζεις. Οπότε παίρνουμε το penicillinium, το... αυτό, το φθηνό, το white. Παίζει ρόλο τώρα, δεν ξέρω άμα παίζει ρόλο. Εγώ παίρνω αυτό να δοκιμάσω. Που είναι και πιο φθηνό. Check out. Λοιπόν, να δω πού είναι. Τι είναι αυτό, 5? Τόσο μικρό είναι, 125. Δεν ξέρω τι είναι. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο σπίτι. Και πόσο χρειάζεται από αυτό? Είχε προσφορά όμως 1,7 το wild meat. Και είχε ένα, ακριβώς κάτω το σπίτι μας, στην είσοδο, ένα ελάφι. Άμα είναι ακόμα εκεί, θα το φάει το κεφαλάκι του. Και έχουμε και 6 κομμάτια στο σπίτι. Να πάει 9 τουλάχιστον. Κάπου εδώ ήταν πριν το ρημάδι. Να το δω, είναι ακόμα. Ωραία. Φέρα αυτό. Θα γυρίσουμε να κάνουμε και λίγο κοινή, αφού έχει τόσο καλή τιμούλα. Τέλεια. Φύγαμε, πάμε προς τα πάνω. Χρειαζόμασταν και τον κουβά, τον οποίο δεν τον έφερα μαζί, για να πάρουμε το γάλα, να το μεταφέρουμε. Α, πατάς εδώ κατευθείαν με αυτό, δεν χρειαζόταν κουβά. Δεν το ελέγχω κι εγώ, ρε παιδιά. Τι να σας πω κι εγώ, τι να κάνω κι εγώ άνθρωπος. Λοιπόν, βάζουμε και αυτό μέσα. Πιστεύω να είναι γι' αυτό. Add. Ωραίος. Και έχει και άλλο. Έχει άλλο τόσο. Ωραία. Pick up, αφήνεις και βράζει. Φτιάχνουμε πρώτη φορά τυρί. Για να δούμε. Αργεί λίγο η διαδικασία. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, εγώ έπρεπε να είχα βάλει... Δεν τα έχω βάλει αυτά εδώ πέρα. Να γίνονται και αυτά, παιδιά. Να στεγνώσουνε. Τέλεια. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε βγάλει τώρα? Έχουμε βγάλει αυτό το πράγμα που είναι, πρέπει να είναι το τυρί. Τώρα πού το αφήνεις αυτό το πραγματάκι? Α, τα αφήνεις εδώ. Και αυτό μετά γίνεται τυρί. Πω πω ρε φίλε. Ωραία διαδικασία. Πάμε να φτιάξουμε και το υπόλοιπο, γιατί το γαλατάκι όπως το είδα έτσι φθηνό, λίγο ήταν φθηνό. Ωραία. Μία φορά που βάζεις μια κατσαρόλα είναι 7 κιλά. Οπότε μετά start cooking πατάς. Οπότε μία φορά βγάζεις ένα προϊόν και είναι μια, αυτό εδώ πέρα η γκουμούτσα. Και αυτό αργεί, βλέπω λίγο, είναι 1% τώρα. Παίρνει λίγο παραπάνω από ό,τι έπαιρνε στα άλλα πραγματάκια. Βάλουμε τα λουκανικάκια εδώ. Έχει γίνει κανένα ακόμα? Δεν έχει γίνει. Τα αποθηκεύω αυτό εδώ. Σταμάτησε και αυτό, κάτσε το βγάλουμε γιατί αργούν αυτά να γίνονται. Είναι στο 2, εντάξει. Τρώγονται. Λοιπόν, έλα να μαζέψουμε και το wild meat εδώ. Ωραία, 9 έχουμε. Πάμε να ξεπουλήσουμε λίγο. Να πάρουμε και τα λεφτά που χρειαζόμαστε. Τα bonus. $9 κομματάκια κρέας μου θα δίνει για $230. Είμαστε στα 1800.
Είμαστε αρκετά καλά. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε τη δουλίτσα μας που έχουμε. Να φτιάξουμε τα υπόλοιπα κομμάτια κρέας. Να πάρουμε ένα ακόμα γουρούνι να το σφάξουμε γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά και δυστυχώς δεν τα βγάζουμε πέρα. Έλα εδώ, είσαι αρκετά χρήματα. Έλα εδώ. Ένα 80 σχεδόν, μια χαρά. Εδώ γίνανε και τα υπόλοιπα όπως βλέπω παιδιά. Θα τοποθετούμε και αυτά μέσα, να γεμίσουμε και να περιμένουμε να πάμε να τα πουλήσουμε σε μια καλή τιμούλα. Αυτό πόσο έχει πάει εδώ, 21 και 18. Προχωράει, προχωράει. Μέχρι αύριο πιστεύω θα έχει πάει σε ένα 80% ποσοστό. Ίσως το επόμενο βήμα μετά το σιλό που θέλουμε να φτιάξουμε παιδιά είναι να φτιάξουμε ηλεκτρικά, να αγοράσουμε ηλεκτρικά μηχανήματα για αυτά εδώ πέρα. Φτιάχνουμε λουκάνικο και κυμά. Είναι κοντά στα 2 με 3 χιλιάρικα. Το budget μπορεί και πιο λίγο, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά θυμάμαι 700 ευρώ σίγουρα για το λουκάνικο και κάπου εκεί για τον κυμά. Οπότε κανένα 2 χιλιάρικα θα μας φτάσουν πιστεύω άνετα. Οπότε πρέπει να στρωθούμε στη δουλειά να βγάλουμε τα χρήματά μας. Και ίσως να περιμένει η αποθήκη, γιατί την αποθήκη, τώρα έκανα χαζομάρα εδώ, το αφήνω και τον κυμά. Την αποθήκη θέλω να τη φτιάξω ένα επεισόδιο, να αφιερώσουμε λίγο χρόνο. Ή μπορούμε να φτιάξουμε λίγο προς το τέλος το blueprint και να την ολοκληρώσουμε στο επόμενο, θα δούμε πώς θα μας πάει. Απλά θέλω να προχωρήσουμε λίγο στις παραγωγές, εδώ είμαστε και μια και είμαστε και μόνοι μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πραγματάκια. Οπότε πάμε πίσω σε αυτό το σημείο, αλλά εγώ θέλω να πάρουμε χρήματα πρώτα, να φτιάξουμε το μήλο. Να φτιάξουμε το σιλό μας για να τα ταΐζουμε τα ζώα γιατί τώρα τρέχουμε συνέχεια. Το είναι άδειο. Πάμε να φέρουμε τα υπόλοιπα κρέατα απ' έξω. Ωραία. Και έχουμε και άλλα μπόλικα εδώ πέρα παιδιά. Ωραία. Μπορώ να φτιάξω σε αυτό εδώ πέρα το χώρο ένα υπόστεγο. Πάμε να βγάλουμε λίγο το τηλέφωνο εδώ στο build. Και να φτιάξουμε wood triangle, όχι, foundation, δεν θέλω τώρα foundation γιατί θέλω να είναι απλά κάτω. Ο τείχος όμως πού πρέπει να πιάσει? Α, έχει wood floor. Μήπως πρέπει να φτιάξω foundation για να αρχίζω να τα χτίζω αυτά. Το foundation βλέπω μπορώ να το βάλω. Φτιάξω έτσι ένα foundation εδώ. Συνεχίσουμε από εδώ διπλό. Τρία. Και πάει προς τα πίσω μετά. Ένα, δύο. Αυτός εδώ ο χώρος. Ωραία, θέλει αρκετά ξύλα. Για να δω πόσα ξύλα θέλει. Έξι. Έξι. Ωραία, θέλει μπόλικα εδώ πέρα. Μετά βάζεις εδώ να φτιάξουμε μια ράμπα. Ραμπ, νάτι. Να ανεβαίνεις. Εδώ και εδώ. Και εδώ μπορούμε να τα χωρίσουμε στη μέση. Να έχουμε για τρία αυτοκίνητα. Ωραία ιδέα βγήκε τώρα. Και μετά πας εδώ, βάζεις τον τοίχο. Να δω πως μπαίνει ο τοίχος τώρα. Στο πλάι αυτό στον τοίχο. Κάτι έχει απ' έξω. Α, δείχνει προς τα που πρέπει να κοιτάει. Ωραία, ένα εδώ. Δύο, τρεις. Ένα, δύο, τρεις. Ένα, δύο, τρία. Και εδώ μπροστά θέλω να φτιάξω κάτι με πόρτες να μπορεί να μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο. Πώς θα το κάνουμε τώρα αυτό? Είχε και παράθυρο, οπότε τα μεσαία μπορώ να τα κάνω με παράθυρο. Εδώ, να βάλουμε frame, ωραία. Και αυτό το μεσαίο, να μπει το παράθυρο. Τέλεια. Μετά πας και βάζεις το roof από πάνω. Ένα, δύο. Το βλέπω μετά πώς πρέπει να το συνεχίσουμε. Μετά από πάνω θα το πάω ευθεία. Αλλά θα δούμε πώς θα πάει πίσω. Ωραία, δεν με πειράζει εμένα αυτό. Τώρα τι πραγματάκια έχουμε εδώ πέρα να φτιάξουμε. Έχουμε εδώ pork. Τα τυριάκια τι λένε? Στο 76%. Από ό,τι φαίνεται αρχίζουν και γίνονται τυρί. Οπότε θα φτιάξουμε μερικά ακόμα λουκανικάκια. Να τα έχουμε στην άκρη καβάτζα. Και συνεχίζουμε το πρωί. Να δούμε μόλις ξημερώσει τι θα κάνουμε. Αχ! Σήμερα κοιμήθηκα και λίγο τουλάχιστον. Ευχαριστήθηκα λίγο ύπνο. Εδώ έχουμε λουκανικάκια με αυγά. Έχουμε λουκανικάκια απλά.
Έχουμε εδώ τα υπόλοιπα που γίνονται τώρα το βράδυ. Έχω εδώ μερικά κυμαδάκια. Εδώ έχουμε τα υπόλοιπα. Δεν έχουν γίνει. Εδώ έχω άλλα τρία έτοιμα. Όπα. Όπα. Και εδώ βλέπουμε το τυρί. Έγινε. Τέλεια. Πάμε να αρχίσουμε να πουλάμε λίγο πραγματάκια. Έλα λίγο να ανέβουμε. Λοιπόν, παίρνω κουβά. Βάζουμε πάνω εδώ. Προσεκτικά. Έλα. Ένα. Βάζουμε τον τένεκε παραπίσω. Δύο. Και βάζουμε και τα ψυγιάκια λίγο να τα τακτοποιήσουμε, να πάμε να τα πουλήσουμε μετά. Ωραία. Ωραία. Και έχουμε εδώ μερικά ακόμα πραγματάκια να φτιάξουμε ακόμα. Πάμε να δούμε τι προσφορές έχουν σήμερα στο κατάστημα. Γιατί έχουμε να πουλήσουμε αρκετά πραγματάκια. Όμορφα, κατεβάζουμε εδώ τον τενεκέ μετά. Ωραία. Πού είναι η Ελλάδα? Έλα εδώ. Κάτσε εκεί. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5. Ωραία. Το βάζουμε εδώ μετά. Τα αποθηκεύουμε, τα αφήνουμε εδώ. Πάμε να φτιάξουμε ακόμα στη συνέχεια τυράκι. Εδώ θέλουν φαγητό όλα τα ζώα. Δεν έχουμε καθόλου σακιά, ε. Οπότε πάμε να πάρουμε λίγο και τα τυράκια και να γυρίσουμε αμέσως. Οπότε αποθηκεύω και αυτά εδώ και φύγαμε κατευθείαν. Όπα, εδώ έχουμε κοτόπουλα μέσα. Οπότε πρέπει να βιαστούμε γρήγορα, παιδιά. Δεν πάνε καλά όταν υπάρχουν πάρα πολλά. Δυστυχώς θα τα χάσουμε. Όταν πας για τα πολλά παίρνεις και τα λίγα, λένε. Τώρα εμείς... Όπα, είχε και άλλο κοτόπουλο μέσα. Είχε και άλλο. Καθίστε λίγο εδώ, γρήγορα. Τώρα δεν πάω για τα τυριά. Θα δούμε αν έχει τιμή. Να γυρίσουμε να τα πάρουμε μετά. Τώρα που βιαζόμαστε να πουλήσουμε αυτά που έχουμε. Να βγάλουμε μερικά φράγκα. Και να πάμε να πάρουμε φαγητά να τα φέρουμε εδώ πέρα να ταΐσουμε τα ζώα. Θα μας πεθάνουν τα ζώα όλα. Λοιπόν, beef sausage, pork sausage και cheese white mold. Αυτό που είχαμε πάρει. Ωραία. Λοιπόν, θα χεστούμε στο ταλιράκι σήμερα. Έχουμε, πουλάμε αυτό για 1000 ευρώ, 12 λουκάνικα. Άλλα 1000 ευρώ εδώ. Για 5. Μαζί με αυτά. Ωραία. Και έχουμε αυγουλάκια τα οποία δεν αξίζει να πουλήσουμε. Είμαστε στα 3.800. Πολύ καλά. Έχουμε και άλλα πραγματάκια να φέρουμε. Τώρα όμως πρέπει να πάμε σπίτι. Όχι σπίτι. Πρέπει να πάμε τώρα στο μαγαζί να φέρουμε φαγητό. Η αποθήκη θα πάει πολύ ωραία. Θα δείξει ωραία. Λοιπόν. Παίρνουμε αυτό. Να μαζέψουμε λουκανικάκια. Βάζουμε εδώ αυτά μέσα. Αυτά 83. Μπορούμε να βάλουμε, τώρα που έχει προσφορά, αυτά εδώ ακόμα, που είναι έτοιμα. Αυτά μπορώ να τα βάλω εδώ μέσα. Α, μπορώ να τα βάλω και αυτά μέσα. White mold, αυτό έχουμε, τέλεια. Οπότε πάμε να το πουλήσουμε. Το blue mold το άλλο δεν ξέρω αν αλλάζει κάτι όταν το φτιάχνεις. Αν είναι πιο μπλε, είναι το άλλο, κάποιο άλλο η ποικιλία τυριού. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα πάρουμε τα λεφτά από το τυρί. Μη μου πει θα πάρουμε κανένα κατοστάρικο. Θα καταχαρούμε. Λοιπόν, 1,3 δεν είναι και πάρα πολύ διαφορά του. Οπότε, cheese white mold 130 το ένα. Wow! 130 ευρώ το ένα, 260 τα δύο. Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Και αυτό, 4 χιλιαρικάκια πήγαμε ήδη με αυτά. Και έχουμε και αυτό το pork, να το δώσω και αυτό. Το έχω μαγειρεμένα. Τέλεια. Πολύ καλά πάμε. Τέλεια. Πάμε λίγο μέχρι το hardware τώρα που είναι εδώ από κάτω. Εδώ είμαστε, hardware. Να δούμε πόσα χρειαζότανε. Concrete χρειαζότανε για να φτιάξουμε το σιλό. Να το φτιάξουμε σήμερα. Μπαμ, να τελειώνουμε, παιδιά. Δεν πάει άλλο. Θα τρελαθώ με αυτά που έχω μπλέξει. Λοιπόν, να το βάλω εδώ στην ακρούλα.
Τακτοποιήσουμε και αυτό εδώ. Λίγο τα κοτοπουλάκια από εδώ. Αυτά μπορώ να τα βάλω μέσα, παιδιά. Τι κάθομαι και τα έχω έτσι σχήμα. Ωραία. Λοιπόν, χρειαζόμαστε για να βάλουμε σε αυτό το πραγματάκι. Για να φτιάξουμε αυτό. 125 μέταλλα και 50 concrete. 50 concrete αμέσως. 50 concrete. Concrete 50-250. Βάζουμε μία πεντάδα. 2, 3. 1700. Φτιάξαμε το σάιλο. Τέλειωσε. Αυτό ήταν όλο. Αυτό ήταν όλο, παιδιά. Φτάσαμε σε ένα σημείο που μπορούμε να πούμε τα έχουμε τα πάντα. Αποθηκεύω εδώ τα πραγματάκια μου και πάμε πίσω με full όρεξη να χτίσουμε το σιλό μας. Το σιλό μας. Όμορφα όπως είμαστε εδώ. Ανοίγω πόρτα. Κουμπώνω concrete 50-50 και μεταλλικές πλάκες. 2 και άλλη μία. Πω, με έφτιαξε ρε φίλε. 200 παίρνει για να γεμίσει τα υπόλοιπα. Και τα γεμίζει όλα. Όχι, δεν το γέμισε. Μη δεν βλέπω εδώ. Μη μου πει γεμίζει μόνο τα μεγάλα. Όχι, ούτε αυτό γέμισε. Α. Εντάξει. Έπρεπε να πατήσω μετά το fill. Βάζεις πρώτα τα πληρώνεις και μετά πατάς fill. Και τώρα ανεβαίνει η τιμή. Για να τσεκάρω. Ποιο έχει φάει τόσο πολύ, ρε φίλε. 21. Τέλειο. Τέλειο. Μην μου πει γεμίζει και αυτό. Όχι, δεν το φτάνει δυστυχώς αυτό εδώ. Κάποια στιγμή ίσως φύγουν αυτά τα κοτόπουλα. Δεν χρειάζονται κιόλας. Να έχουμε μόνο εκείνα εκεί, δεν ξέρω. Τι λέτε κι εσείς. Να έχουμε μόνο αυτό εδώ πέρα το κουτέτσι. Από εκεί να μην έχουμε τίποτα. Να φτιάξουμε καμιά αποθηκούλα. Οπότε, παιδιά, σήμερα είδαμε πολλά πραγματάκια νέα. Είδαμε για πρώτη φορά πώς γίνεται να βάζεις το σιλό σου. Βλέπεις, έχεις μέσα. Α, πληρώνεις 200 ευρώ και έχεις 200 λίτρα μέσα φαγητό. Και απλά πατάς μετά το fill, τα γεμίζει όλα. Τέλειο. Τέλειο και δεν πρόκειται να ξεμείνεις ποτέ έτσι. Πάμε να γεμίσουμε λίγο και νεράκι, μιας και είμαστε εδώ. Ωραία, αυτό το νεράκι τουλάχιστον είναι τζάμπα. Αλλά αυτό εδώ πέρα πολύ καλή προσήκη στο ράτζο μας. Και τώρα θα συνεχιστεί όταν φτιάξουμε λίγο το πάτωμα από κάτω γιατί τώρα δεν μπορούμε. Αφού το φτιάξουμε θα το συνεχίσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Θα γίνει πολύ τούμπανο γκαραζάκι, πιστεύω, δίπλα στο σπίτι. Θα το κρύψω όλο το σπίτι. Μεγαλύτερο το σπίτι θα είναι το γκαράζ. Αλλά δεν πειράζει, πιστεύω θα είναι ωραίο. Οπότε σήμερα φτιάξαμε το σιλό μας για να βάζουμε φαγητό στα ζώα μας αυτόματα. Φτιάξαμε διάφορες συνταγές και πήγαμε τις πουλήσαμε σε πολύ καλές τιμές, μπορώ να πω. Φτιάξαμε τυρί που ήταν πάρα πολύ δυνατή η τιμούλα του στα 100 κάτι. Πιστεύω βγάλαμε και αρκετά λεφτά. Βγάλαμε, είμαστε στα 2-300, αλλά έχουμε δώσει και αρκετά λεφτά για να φτιάξουμε και το σιλό μας. Οπότε είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Οπότε σε αυτό το σημείο φτάνουμε στο τέλος για το σημερινό επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε και τα λέμε σε ένα επόμενο νέο βίντεο. Γεια χαρά σε όλους!